Ναι. Ξεκινήστε με μια εισαγωγή αν θέλετε και κατόπιν ερωτήσεις. Αν υπάρξει. Ήρθαμε να παίξουμε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ξέραμε εμείς, προσπαθήσαμε το καλύτερο. Πιστεύω ότι οι άλλοι αξίζουν να είναι πιο ψηλά. Και συγχαρητήρια Δήμο γιατί ήταν καλύτεροι από εμάς. Εμείς, στόχος μας είναι η παραμονή, αν μπορέσουμε. Γιατί όλα τα παιδιά είναι νέα παιδιά, όπως βλέπετε, και τερματοφύλακες 17 χρονών. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Ξέρουμε τις δυσκολίες του πρωταθλήματος, γιατί οι μισές ομάδες πέφτουν. Αυτά έχω. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση, κάτι, υπάρχει. Θέλετε κάτι. Πιστεύετε, ήταν η πιο φάσμια που έβγαινε η ομάδα στην αντεπίθεση από τα αριστερά, και κόπια την αφήσει πλέον. Στο πρώτο λεπτό. Στο πρώτο λεπτό. Κοιτάξτε. Μα να σου πω κάτι. Ξέρετε, οι μεγάλες ομάδες προστατεύονται και τους διαιτητές. Αλλά σε αυτή τη φάση πιστεύω ο καθένας άφηνε το παιχνίδι να εξελιχθεί. Εγώ δεν νομίζω ότι δεν χρειάζεται η ΑΕΛ, δεν χρειάζεται προστασία από τους διαιτητές. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα και παίζει καλό ποδόσφαιρο. Φαίνονται από τις πόσες τελικές έκανε με εμάς. Εμείς προσπαθήσαμε στο δεύτερο να κάνουμε κάποιες τελικές, αλλά βλέπετε ότι η διαφορά είναι μεγάλη. Νομίζω άξιζε την νίκη, αλλά δεν χρειάζεται ιδιαίτερα να βοηθάνε. Νομίζω ότι δίκαια θα βγει, πιστεύω, με διαφορά ΑΕΛ. Εγώ σαν προπονητής, μέχρι τώρα που παίξαμε, που έχω 7 παιχνίδια περίπου στην ομάδα, είναι η καλύτερη ομάδα με διαφορά. Κύριε Κωστά, έχεις ερώτηση? Όχι. Ευχαριστούμε. Αλλά θέλω να σου πω κάτι άλλο. Δεν μπορεί τώρα, εμείς φτιάξουμε μια χρονική όπως λέει. Α, μπορεί να κάνουμε ένα κόλ και να γίνει το παιχνίδι. Θα το χάσουμε πάλι. Δεν θα το κερδίσουμε. Όπως είχαμε οι άνθρωποι καλύτεροι. Πώς θα κάνουμε.